Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι έγινε στην Θεσσαλονίκη, στη διαμαρτυρία που είχαμε νωρίτερα σήμερα και αφορούσε τις διακοπές νερού έξω από την ΕΙΑΘ. Έγινε η διαμαρτυρία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της Επιτροπής Δράσης Δυτικών Συγγενικιών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Κτενά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μία από τις πολλές κινητοποιήσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή, έτσι δεν είναι? Σήμερα τι έγινε? Σήμερα είχαμε μία διαμαρτυρία συγκεκριμένα έξω από τα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ για το γνωστό ζήτημα που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, τις διακοπές υδροδότησης σε πολλές οικογένειες, οι οποίες έτσι αποδεδειγμένα έχουν οικονομικό πρόβλημα. Για πόσες οικογένειες μιλούμε? Έχουμε κάποιο νούμερο, κύριε Κτενά? Συγκεκριμένο νούμερο δεν έχουμε, πάντως από τις καταγγελίες που έχουν γίνει σε εμάς, από τις δεκάδες καταγγελίες, θεωρούμε ότι το πρόβλημα έχει αποκτήσει έτσι πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και κυρίως θα πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα είναι εντονότερο στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, κύριε Κτενά. Ναι, ισχύει. Παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει και στο κέντρο. Συγκεκριμένα σήμερα ήρθανε και άλλες επιτροπές από την Ντούμπα, κατά βάση, που σημαίνει ότι έτσι το πρόβλημα πλέον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Υπήρξε κάποια επαφή με τους υπεύθυνους της ΕΙΑΘ, τη διοίκηση της ΕΙΑΘ, για να δοθεί μια λύση? Ναι, μιλήσαμε με τον πρόεδρο, τον Παπαδάκη. Προφορικά δεσμεύτηκε μετά από πολλές πιέσεις ότι θα επανασυνδέει η ΕΙΑΘ όλες τις περιπτώσεις τις οποίες αποδεδειγμένα ο κάτοχος του ρολογιού έχει όντως οικονομικό πρόβλημα. Θα χρειαστεί όμως, όπως ανέφερε, θέλει να είναι στο όνομα, ο λογαριασμός στο όνομα του ιδιοκτήτη, και θα χρειάζεται να φέρει μαζί του και το εκαθαριστικό που θα αποδεικνύει ότι υπάρχει, ότι έχει, ας πούμε, εισόδημα κάτω από 7 ή 8 χιλιάδες. Βέβαια αυτό για μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας εφησυχάσει. Θέλουμε αυτή η δέσμευση όχι απλά, αλλά μάλλον θα πρέπει να γίνει και δέσμευση του κράτους πάνω στη λογική που πολλές φορές σε όλα μας, τέλος πάντων, τα κείμενα και τις ανακοινώσεις μας, λέμε ότι τα κοινωνικά αγαθά όπως το νερό, όπως η ΔΕΗ το ρεύμα, όπως οι συγκοινωνίες, πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, και που σε μια περίοδο οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, θα λέγαμε, όπως αυτή που βιώνουμε στην χώρα μας, είναι πολύ μεγάλα. Ακριβώς. Κύριε Κτενά, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς.